Καλημέρα, μόλις φτάσαμε στη Σαλαμίνα, έχουμε έρθει έτσι για μια μικρή εκδρομούλα. Ήρθαμε από Πελοπόννησο, επομένως περνάμε με ferry boat από Νέα Πέραμο προς Σαλαμίνα. Θέλουμε να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι γιατί είναι πρωί και μας έχει ανοίξει η όρεξη. Και το πρώτο πράγμα που συναντήσαμε είναι το σπίτι του Σικελιανού, του Έλληνα ποιητή. Έχει και την προτομή του με το που φτάσετε εδώ. Θα σας δείξω και κάποια πλάνα να δείτε πώς είναι εδώ το μέρος. Είναι πολύ ήσυχο. Περάσαμε και από την ψηλή άμμο, την είδαμε στο δρόμο μας και κάναμε μία στάση. Δεν σταματήσαμε όμως για μπάνιο γιατί θέλαμε να φάμε. Η επόμενη στάση ήταν ένας κεντρικός φούρνος, ο φούρνος Μπεγνή, όπου θα σας δείξω τώρα τι πήραμε. Εδώ είναι ένα καταήφι που πήρε ο Λάμπρος. Και εδώ έχουμε δύο κολοκυθόπιτες, είναι παραδοσιακές του τόπου, έχουν μέσα κολοκύθα, καρότο και σταφίδα. Μας είπαν ότι είναι πολύ ωραίες, οπότε πήραμε δύο. Και αν έρθετε στη Σαλαμίνα θα πάρετε και λαδόψωμο. Υπάρχει και με τυρί και σκέτο. Εμείς πήραμε ένα και ένα για να δοκιμάσουμε. Και θα σας αφήσω για να φάμε γιατί πεινάμε πολύ. Αφού καλοφάγαμε, είπαμε να πάμε προς το αυτοκίνητο για να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε στις παραλίες και κοιτάξτε τι βρήκα εδώ. Έχει μία ανταλλακτική βιβλιοθήκη και ευτυχώς που έχω φέρει βιβλίο μαζί μου. Βασικά δεν είναι βιβλίο το δικό μου, είναι ο τουριστικός οδηγός. Κοιτάξτε πόσα βιβλιαράκια έχουν. Τέλειο. Θα φέρω τώρα το δικό μου και θα δω ποιο θα διαλέξω. Εγώ θα αφήσω αυτόν τον τουριστικό οδηγό από Μαϊάμι, τον οποίο τον έχω διπλή φορά. Είχα ξεχάσει ότι τον είχα αγοράσει ήδη μία φορά. Και σκέφτομαι να πάρω το κλειδί, είναι από εκδόσεις Άγρα. Δεν έχω ακούσει καν για τον τίτλο αυτού του βιβλίου, αλλά νομίζω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η πρώτη στάση που κάναμε είναι στο Εάντιο. Έχει αυτήν εδώ την παραλία, όπου και θα βουτήξουμε για να δραστηριοποιηθούμε λίγο. Το κακό με τη Σαλαμίνα είναι ότι έχει αυτοκίνητα, έχει μηχανάκια, έχει γενικότερα βαβούρα. Είναι σαν μια μικρή Αθήνα. Οπότε δεν αισθάνεσαι ότι είσαι σε νησάκι και ότι χαλαρώνεις. Είναι σαν να είσαι σε μια πόλη μεγάλη με θόρυβο. Και αφού κάναμε το μπάνιο μας, ήρθαμε να δούμε την ελιά της Σόρσας. Αυτή εδώ η ελιά έχει ηλικία πάνω από 2.500 έτη και είναι ο μοναδικός επιζών οργανισμός από την αυμαχία της Σαλαμίνας. Φτάσαμε στην παραλία Φάρος. Από αυτό το σημείο βλέπουμε τον Φάρο, ο οποίος θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Σαλαμίνας. Όμως ο δρόμος που οδηγεί στον Φάρο είναι χαλασμένος και έτσι όπως πηγαίναμε υπήρχε ένα αυτοκίνητο πριν από εμάς, το οποίο έσπασε καθώς προσπαθούσε να περάσει από το χωματόδρομο.
Επομένως, θα καθίσουμε για λίγο εδώ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Και τώρα κάναμε μία στάση στην παραλία Σατερλή, όπου έχει και το μόνιμο λιμάνι. Είναι ένα μικρό λιμανάκι, μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Κάναμε μία στάση σε ένα μέρος που δεν δείχνει ακριβώς το GPS πώς λέγεται. Παίζει να είναι η περιοχή Περιστέρια. Εδώ έχει ένα σπίτι. Και κοιτάξτε μία πολύ περίεργη κατασκευή που έχουν κάνει εδώ με ξύλα. Αυτή εδώ είναι η εξωπορτά τους. Και εδώ είναι ο κήπος τους. Και αφού σας έδειξα αυτή την περίεργη αυλή, να αυτά δεν μπορώ στη Σαλαμίνα που περνάνε συνέχεια αυτοκίνητα και κάνουν τόσο θόρυβο. Σας έλεγα ότι αφού σας έδειξα αυτό το περίεργο σπίτι που είχε την εξώπορτα την ξύλινη, έχει από κάτω ακριβώς μία πολύ ιδιαίτερη παραλία, όνομα στο χάρτη εγώ δεν βλέπω να έχει. Πέτυχα και μία Αγγλίδα η οποία μου είπε ότι δεν γνωρίζει το όνομα της παραλίας, αλλά είναι, μου λέει, όλα πολύ ήσυχα εδώ, απλώς έχει αχινούς και πρέπει να φοράς παπούτσια για να μπεις μέσα. Θα σας δείξω και κάποια πλάνα να δείτε τι όμορφο που είναι εδώ. Αφού φύγαμε από αυτή την όμορφη και ιδιαίτερη παραλία που σας έδειξα, κάναμε μία στάση για να πάμε στο σπήλαιο του Ευρυπίδη. Το GPS γράφει ότι περπατάς 10 λεπτά περίπου αυτό εδώ το μονοπάτι που διασχίζουμε τώρα. Και από ό,τι διάβασα, το σπήλαιο έχει κάποια δωμάτια και το βάθος του είναι 47 μέτρα. Είναι μικρό, αλλά λέγεται ότι σε αυτό καθόταν ο Ευρυπίδης και αντλούσε έμπνευση. Επίσης λένε ότι έχει πάρα πολύ ωραία θέα προς το Σαρωνικό. Ανηφορίζω εδώ και κάτι σκαλάκια πέτρινα που έχει. Φτάσαμε στη σπηλιά, τώρα θα μπούμε και μέσα. Η θέα στο Σαρωνικό είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ, έχει και δροσούλα. Η διαδρομή είναι αρκετά βατή, δεν είναι δύσβατο μονοπάτι. Είναι όμως λίγο κουραστικό. Αυτό είναι το σπήλαιο. Είναι αρκετά κοντό σε ύψος. Αλλά κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό είναι. Από κοντά είναι ακόμα πιο ωραίο σε σχέση με αυτό που βλέπετε στην κάμερα. Ήρθαμε να φάμε επιτέλους και σταματήσαμε σε ένα μαγαζί που λέγεται Παραλία. Παραγγείλαμε εδώ κάτι μαζεδάκια έτσι να τσιμπολογήσουμε και θα καθίσουμε να τα απολαύσουμε. Είμαστε δίπλα στο κύμα, να και η σουζίτσα.
έρθει να πιούμε καφεδάκι σε ένα μαγαζί που λέγεται Αυλή. Είναι απέναντι από τη θάλασσα. Εγώ έχω πάρει μία κρύα σοκολάτα να πιω. Όλα που έχει πάρει το καφέ του. Να καθίσουμε λίγο να απολαύσουμε τα ροφήματά μας και μετά φεύγουμε για το σπίτι μας.